Έχουμε εκφράσει βέβαια από την πρώτη συνεδρίαση και εκφράζουμε και σήμερα τη ριζική μας αντίθεση, τη διαφωνία μας στο σχέδιο νόμου που αφορούν την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης των 10 λιμανιών. Και βέβαια θέλουμε να καλέσουμε και σήμερα τους εργαζόμενους και το λαό να καταδικάσουν την πολιτική σας, όπως και της Νέας Δημοκρατίας, οργανώνοντας αγώνες αλλά και τιμωρώντας το δίπολο μπροστά και στις εκλογές που έρχονται. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει άρον-άρον πριν τι εκλογέ όλε τι εκκρεμίε δεσμεύσει των μνημονίων. Η προωθούμενη παραχώρηση των περιφερειακών λιμένων στο μεγάλο κεφάλαιο είναι μια από τι δεσμεύσει. Ακολουθούν 23 ακόμη ιδιωτικοποίησει από το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα κυβερνητική εφημερίδα. Κάποτε λέγατε Η Ελλάς πολίτε. Αυτό γράφετε και εκφράζετε τι αντιθέσει σα. Ο νέο γύρο εκχώρηση των λιμένων εντάσσεται στην περιβόητη πολιτική του γεωπολιτικού Μεντεσέ, δηλαδή στην πολιτική σημειοφόρου του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Ο έλεγχο των λιμενικών υποδομών συνδέεται με τη δεδομένη κατεύθυνση των ΗΠΑ αφενό για μετατροπή τη Ελλάδα σε ένα μεγάλο νατοϊκό στρατόπεδο με πολλέ νέε βάσει και αφετέρου με την ανάγκη ανακοπή του κινέζικου σχεδίου για αξιοποίηση τη χώρα Ω δρόμου μεταφορά εμπορευμάτων. Η πολιτική τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκει τη χώρα βαθύτερα στο κουβάρι των γεωπολιτικών αντιθέσεων, αποκαλύπτοντα την αντιφατικότητα των αστικών σχεδίων, που από τη μία σκοπεύουν στην αξιοποίηση τη χώρα ω δρόμου μεταφορά εμπορευμάτων, ενώ από την άλλη υπηρετούν πρόθυμα τα ανατολικά σχέδια. Μεγάλα μεταφορικά μονοπόλια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Προσδοκούν να ελέγξουν τα λιμάνια, γενικότερα τι μεταφορικέ υποδομέ εμπορευμάτων και ανθρώπων, για να εκμεταλλευτούν τη γεωστατηγική θέση τη χώρα και τη σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματο, και παράλληλα να επενδύσουν κερδοφόρα τα υπερσωσερευμένα κεφάλαιά του. Αυτή είναι η ουσία τη πολιτική τη εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση των λιμενικών υποδομών που υλοποιεί κάθε αστική κυβέρνηση ακολουθώντα τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα βέβαια αυτή την πολιτική την προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον καλύτερο τρόπο, γι' αυτό και παίρνει τα εύσημα. Ο νέο γύρος των ιδιωτικοποιήσεων των λιμένων έρχεται να ακολουθεί στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πυριά και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και το έτορα επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό τη πώληση των αεροδρομίων στη γερμανική Φράπορτ. Αυτή η πολιτική έχει δραστικέ, αρνητικέ συνέπειε για τα λαϊκά στρώματα. Οδηγεί στη δραστική αύξηση του κόστου των μεταφορών, σε βάναυσε εργασιακέ συνθήκε για του εργαζόμενου, ενώ ο τρόπο μετακίνηση μετακίνησης εμπορευμάτων και προσώπων καθορίζεται από μια χούφτα μονοπωλιακών ομίλων που ελέγχουν πού και πότε θα κατευθύνεται ο το τουρισμό, οι εμπορευματικέ ροέ και άλλα. Η προσπάθειά σας κύριε Υπουργέ, η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίσει την δική σας παραχώρηση ως φιλολαϊκή επειδή είναι δίθεν υποπαραχώρηση με τον εκάστοτε οργανισμό λιμένος να διατηρεί την διοκτησία του λιμανιού είναι μια πράξη που δεν παίρνει σχολιασμό να το πω έτσι. Πέραν του προπογραμματιστικού χαρακτήρα και της προσπάθειας εμφάνισης ανύπαρκτων διαχωριστικών γραμμών από τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ συγκαλύπτει πω η μέθοδο τη υποπαραχώρηση δραστηριοτήτων και όχι του λιμα... ολόκληρου του λιμανιού είναι υπό συνθήκε ευνοϊκότερη για το μεγάλο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν στο δίλημα υποπαραχώρηση ή ιδιωτικοποίηση, βεβαίω το, το ΚΚΕ καταδικάζει και τι δύο μορφές και καλή τους εργαζόμενου και επίση να... να, να καταδικάσουν τι πολιτικέ αυτέ. Το κεφάλαιο είναι γνωστό η σε ποιε δραστηριότητε θα επενδύσει κάθε φορά. Έτσι, τα κερδοφόρα φιλέτα θα γίνουν αντικείμενο επενδύσεων και εκμετάλλευση, ενώ όλε οι υπόλοιπε δραστηριότητε που μπορεί να είναι απαραίτητε για τα λαϊκά στρώματα θα, μείνουν στο... θα μείνουν στον έλεγχο του οργανισμού λιμένο, ο οποίο ταχύτατα θα εμφανίσει ζημιέ και θα απαιτεί τη χρηματοδότησή του από τι πλάτε των λαϊκών στρωμάτων τη κάθε περιοχή η εχώρηση δραστηριοτήτων και η διατήρηση τη γη ή άλλων υποδομών στη διοκτησία του δημοσίου ελαττώνει σημαντικά το απαιτούμενο τίμημα για, για το κεφάλαιο. Ο ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός, μεταξύ των μεταφορικών ομίλων απαιτεί ορισμένες υποδομές να βρίσκονται σε ουδέτερα χέρια για να εσφαλίζεται πως δεν θα έχει κόστος κάποιο ε, κάποιος αποφασιστικό πλεονέκτημα. Έτσι ο κρατικός χαρακτήρας σε κάποιο τμήμα, κομμάτι από ένα λιμάνι, όχι απλά δεν αλλάζει την πορεία απελευθέρωσης των μεταφορών, που υλοποιεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι σε ορισμένες περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεσή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα υλοποιεί μέχρι κεραίας την πολιτική απελευθέρωση των μεταφορών και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το μεγάλο κεφάλαιο. Η προώθηση ιδιωτικοποίηση των λιμανιών την για μια ακόμα φορά πως το αστικό κράτος προωθεί μόνο εκείνες τις λύσεις που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο για να διασφαλίσει την κερδοφορία του σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων. Αποδεικνύει την αυταπάτη της δυνατότητα μια δίθυν φιλολαϊκής διαφορετικής διαχείρισης της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η αξιοποίηση τη σημαντική γεωστατική θέση τη χώρα και των ευρύτερων λιμενικών υποδομών προ όφελο του λαού Απαιτεί ριζικέ αλλαγέ στο επίπεδο τη οικονομία και τη εξουσία. Θα πούμε βέβαια περισσότερο γι' αυτό και αύριο. Οι πολλαπλέ ρήτρε τη νομοθετική ρύθμιση δείχνουν την αδυναμία αναστολή τη ιδιωτικοποίηση σε τοπικό επίπεδο. Οι Δήμοι και οι περιφέρειε όχι απλά δεν έχουν καμία δυνατότητα να σταματήσουν την ιδιωτικοποίηση, αλλά του απαγορεύεται ακόμα και η επιβολή τοπικών τελών ή άλλων φόρων στου νέου ιδιώτε-ιδιοκτήτε των λιμανιών. Ακόμη και τα ποσά των λιμένων υπέρ των Δήμων δεν θα εισπράττονται από του ιδιοκτήτε. Στο άρθρο 7 προβλέπεται οι οργανισμοί λιμένων, οι οποίοι και τώρα υπηρετούν τι ανάγκε των εφοπλιστών, τώρα θα υπηρετούν και τι ανάγκε των υποπαραχωρησιούχων επιχειρηματικών ομήλων, θα είναι στην υπηρεσία του για προσφορά υπηρεσιών από του εργαζόμενου του οργανισμού σε τιμέ συμφέρουσε που θα διασφαλίζουν το κέρδο στον νέο ιδιοκτήτη. Ο λογαριασμό στο λαό. Με το άρθρο 10 καταργείται η υποχρέωση απασχόλησης πληρώματος από τα 20 μέτρα που ήταν μέχρι τώρα το, το πλοίο στα 24. Και βέβαια είναι και άλλα προνόμια που δίνεται με αυτή τη ρύθμιση στους πλειοκτήτες και άλλη μαύρη εργασία που θα έχουν αυτά τα πλοία των 24 μέτρων που το κάνετε τώρα που ήταν στα 20 όπως είπαμε. Επίσης το ίδιο άρθρο ε, λέτε παραχωρείτε τη φύλαξη του οίκου του ναύτου σε, σε γνωστέ εταιρείε security και ενώ γνωρίζετε κύριε Υπουργέ ότι έχουν απολυθεί 8 εργαζόμενοι από το ΝΑΤ που ήταν φύλακε στο ΝΑΤ και ήταν αορίστου χρόνου με την, ε, ε, με την ενοποίηση στον ΕΦΚΑ αυτοί έμειναν χωρίς δουλειά είναι εκτός 8 Εργαζόμενοι μέχρι τώρα όλοι τους δίνετε δίκιο και αντί να τους βάλετε εδώ ε, να τους μεταθέσετε εδώ για να έχουν τη δουλειά τους, το δίνετε σε εργολάβο, βέβαια, με το, με το, τίμημα που θα έχει για τα κέρδη του, βέβαια. Τα άρθρα που καταργούνται επίσης στο άρθρο 10 είναι διευκολύνσεις πάλι στους εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται στα πλοία αναψυχής. Καταργείται εκτός των άλλων και την υποχρέωση στα πλοία αναψυχής να είναι ασφαλισμένα όπως ορίζεται στο άρθρο 8 διατηρείται την παράγραφο 2 και τη διευκόλυνση μετακίνηση χωρί ναυτολόγιο στα ναυπηγεία κτλ. Για το άρθρο 13. Στο άρθρο 13 φαίνεται ότι το φεωπιστικό κεφάλαιο χρόνια τώρα κάνει πάρτι, κύριε Υπουργέ, λείπει ο κύριο Υφυπουργό και συνεχίζει αφού τα προνόμια παραχωρούνται από όλε τι κυβερνήσει και από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ. Τα άνυδρα νησιά, οι άγονες γραμμές και κάθε άλλη υπηρεσία πληρώνονται πανάκριβα από τον ελληνικό λαό. Για την αυτική εκπαίδευση είπαμε πολλά και στην πρώτη μας τοποθέτηση. Και επειδή ο χρόνος ε, τελειώνει γρήγορα. Εμείς πιστεύουμε ότι με τις συνεχείς παρεμβάσεις των κυβερνήσεων, με νόμους και τροπολογίες, ικανοποιούνται πλήρως, το είπαμε πάλι, οι απαιτήσει των εφοπλιστών για μείωση της τιμής εργατική δύναμης μέσα από μια φτηνή κατάρτιση και αντίστοιχο φτηνό εργατικό δυναμικό. Με αναλώσιμες γνώσεις που κατά πενταετία επαναλέχονται με κριτήριο τη μεγιστοποίηση, όπως είπαμε, της τους. Είπαμε ότι τα πτυχία δεν έχουν την ίδια αξία. Το τυπικό προσώνο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, ε, αφορά αποκλειστικά μόνο μέσα στα καράβια, ναυτολογημένους ως α, β, γ, πλήρχους ή μηχανικούς, χωρίς σε, να είναι σε αντιστοίχηση με επάγγελμα στην ναυτιλία και στους συναφείς κλάδους στη στεριά. Τα αιτήματα των σπουδαστών των ΙΕΝ αλλά και του ΚΕΣΕΝ είναι αρκετά. Σα είπα και προχθέ, κύριε Υπουργέ, και νομίζω ότι πρέπει να σκύψετε πάνω σε αυτά. Αν πράγματι θέλετε να στηρίξετε αυτό που λέτε την αυτιλία ιδιαίτερα τους εργαζόμενου εργαζόμενους αυτών. Στο άρθρο 16 προβλέπει τη δημιουργία και σέρμα Μακεδονίας. Χωρίς όμως υποδομές, χωρίς εκπαιδευτικούς μόνιμους, με ορομίστιους, με συμφασιούχους, αποκαλύπτοντας πάλι ότι η πολιτική σας είναι αυτή της κατάργησης της σταθερής δουλειάς και την ελαστικοποίησή τους μέσα από τέτοιες μορφές. Ψηφίζουμε παρόν στο άρθρο 17 για τι άδειε των αναβαγωσιστών. Όμω θέλουμε να επισημάνουμε του εκατοντάδε πνιγμού στην Ελλάδα λόγω παντελού έλλειψη ναυαγωσιστών, ιδιαίτερα στι δημόσιε πλάζ που έχουν απομείνει ακόμη. Αυτέ που έχουν απομείνει ακόμη. Η κυβέρνηση οφείλει να θεσπίσει την υποχρεωτική παρουσία ναυαγωσιστών σε όλε τι πλάζ με έλεγχο και αυστηρά πρόστιμα. Ε, θεωρούμε υποκρισία επίσης, κύριε Υπουργέ του Άρθρου 19, για την καθιέρωση ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Γιατί στηρίζεται την ασυδοσία των εφοπλιστών να ταξιδεύουν με σαπάκια και χωρίς την ανάλογη οργανική σύνδεση του πληρώματος για τη μέγιστη ασφάλεια και χωρίς μέτρα πρόληψη, όπως είπα και προηγούμενα, στις πλάζ με υποχρεωτική παρουσία αναβαγωζωστών. Στο άρθρο 20 αναφέρεται στη διαγραφή μικρών σκαφών και αντικατάσταση νομοποιητικών εγγράφων για τους ιδιοκτήτες που υπέστησαν καταστροφή από την πυρκαγιά στο ΜΑΤΙ. Σημειώνουμε ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί μέχρι τώρα συνολικά για τους πυρόπιτε στο ΜΑΤΙ ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί με σοβαρές συνέπειες ιδιαίτερα για τους μόνιμους κατοίκους Στη, στην περιοχή. Α ελπίσουμε ότι δεν θα έχουν την ίδια τύχη και τα μέτρα αυτά που επιβαρύνουν του ιδιοκτήτε μικρών σκαφών για του αυτοαπασχολούμενου ψαράδε τη περιοχή. Όμω δεν κατανοούμε, κύριε Υπουργέ, γιατί λέτε ότι μπορεί να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε ε, λιμενικό γραφείο και όχι σε αυτό το, το λιμενικό γραφείο που υπάρχει στην περιοχή, εκεί που υπέστησαν την. Ε, τα προβλήματα. Που καταστράφηκαν τα σκάφη. Ε? Δεν κατάλαβα τι είπατε, κύριε Πρόεδρε. να κάνει και για το, να και για το Εντάξει, είναι άλλο θέμα αυτό, αν κάνει το Λιμεναρχείο. Αλλά δεν κατανοούμε αυτή την, την ρύθμιση που έχετε μέσα. Ε, να το βρούμε μισό λεπτάκι. Ε, εδώ που δίνετε τη δυνατότητα να κατατεθούν. Τι είπατε, πέστε μου. Ναι, εξηγήστε μου, να το καταλάβω. Ναι, αυτό που δίνεται δυνατότητα να καταθέσουν Τίποτα την αίτησή του. Διευκρίνηση προσπαθούν να κάνουν και οι κυρίε εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σε οποιοδήποτε λιμενικό μπορεί να καταθέσει αυτό, λέει. Ναι, το υποβάλλεται το, <ετοί> σε οποιοδήποτε λιμενική αρχή τη χώρα. Δηλαδή, μπορεί ναι. στην Αλεξανδρούπολη να υποβάλει αίτηση αυτό που κατασάφηκε στο μάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι τέτοιο. Αυτό το άρθρο αναφέρεται στα μικρά σκάφη που κάηκαν στο, εδώ, στην, στο ΜΑΤΙ. Και λέτε εδώ, σε ένα άρθρο, ότι η αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε λιμενική αρχή της χώρας. Μα αυτός είναι στο ΜΑΤΙ. Εμπάσχε Δε, η λέω Δεν το κατανοούμε, εσείς εξηγήσουν το κύριε Υπουργέ. Για το άρθρο 21... Ε, το άρθρο 21... Μιλάτε για την τροποποίηση του κώδικα δημόσιου ναυτικού δικαίου. Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι η καταστατήριξη των καταστατή συλλογικών συμβάσεων από του εφοπλιστέ πραγματοποιείται με τη στήριξη και τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταγγελίε που γίνονται αφορούν παραβιάσεις στην κυριολεξία δίπλα στην πόρτα του ΙΕΜ, όπω αναφέρθηκε και σήμερα εδώ, από φορεί. Η ανοχή, αν όχι η στήριξη, δείχνει την ταξική στάση τη κυβέρνηση καθώ και τη εργοδοτική πλειοψηφία τη ποινιό στο λιμάνι του Πειραιά. Με απόφαση τη κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, και μη δική σα, κυκλοφορούν σύμφωνα με όλα τα στοιχεία 180 καράβια σαπάκια με σημαίε ευκαιρία στι εσωτερικέ ε, θαλάσσιε μεταφορέ τη χώρα. Και αυτό γίνεται χωρί την εφαρμογή τη αντίστοιχη ελληνική κρατική συλλογική σύμβαση εργασία. Η κυβέρνηση έτσι στηρίζει και προωθεί τη στρατηγική τη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να εφαρμοστούν τα διεθνή κρατούντα στο σύνολο του ελληνόχρητου στόλου, δηλαδή σε θήκε γαλέρας για του ναυτεργάτες. Βέβαια, είναι γνωστό ότι αρνούνται να υπογράψουν σύμβαση στα Ποντοπόρα από το 2010. Ερχόμαστε στο άρθρο 26, για το οποίο. Μιλάτε για την επέκταση αρμοδιοτήτων λιμενικού σώματο ελληνική ακτοφυλακή. Θεωρούμε ότι αυτό έχει να κάνει με, την, με το, με, το, με το, να καθαρίσει το τοπίο από την Ελευσίνα ως το Σούνιο. Αυτή είναι η δέσμευσή σας και έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιείτε και η αστυνομία και το λιμενικό έτσι ώστε να, ε, η περιοχή αυτή να δοθεί στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και να επενδύσουν χωρίς εμπόδια στο παρελιακό μέτωπο. Αυτό εκτιμούμε εμείς ότι να, έρχεται να λύσετε με το άρθρο 26. Για το άρθρο 28... Δυνατότητα εκτέλεση εσωτερικών πλών από φορτηγά πλοία με διεθνή πιστοποιητικά. Ανοίγεται το δρόμο πέρα από τα φορτηγά πλοία, κύριε Υπουργέ, και για τα επιβατικά πλοία, ε, με μεγαλύτερη, έτσι με με, πάει μεγαλύτερη ανατροπή, έχουμε μεγαλύτερη ανατροπή στην οργανική, οργανική σύνθεση των πλοίων. Γιατί ε, γι' αυτά θα ισχύουν τα διεθνή πιστοποιητικά, ενώ μέχρι τώρα ίσχυε το ελληνικό δίκαιο για τους εργαζόμενους, θα ισχύσει το καθεστώς των ποντοπόρων με ελάχιστο αριθμό συγκροτημένων δικαιωμάτων και οι, άλλοι, και οι άλλοι ανασφάλιστοι με όρους αμοιβή εργασία γαλέρας. Αυτή θα είναι η εξέλιξη του. Τώρα στα φορτηγά, μετά στα επιβατικά οργανική σύνθεση η οποία θα είναι ακόμα χειρότερη και βέβαια η όρια αμοιβή εργασία θα είναι ακόμα χειρότερη για τους εργαζόμενους. Και τέλος θα θέλαμε να μας ε, εξηγήσετε τι εννοείται με το άρθρο 30 ίσπραξη απαιτήσεων και εσόδων του οίκου ναύτου με βάση τις διατάξεις 356 του 24. Και αυτές τώρα δεν ισχύουν ότι θα πρέπει να, ε, αναγκαστικά να εισπράττονται. Δεν έχει, δεν έχει εξαιρεθεί ο οίκο του ναύτου. Προ τι αυτό το άρθρο 30 θέλετε να κατοχυρώσετε ακόμα περισσότερο την ίσπραξη ε, των εισφορών στον οίκο του ναύτου, Αν να μα εξηγήσετε κάπω και αυτό το άρθρο, γιατί το βάζετε ε, με αυτόν τον όρο. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ.